Λοιπόν, γεια σας Στάση. Καλώς όρισες από εκεί που έρχεσαι. Η εμπειρία μου για το σεμινάριο ήταν πραγματικά πολύ δημιουργική. Μην μου το κάνεις όσο. Όπως είδες, έμαθα να χρησιμοποιώ τα εργαλεία, κάποια. Για μένα είναι γιγαντιαίο το άλμα. Αγόρασα μόνη μου, έχω αγοράσει ένα καρφωτικό, να ξέρεις, τις προάλλες από τον Πειραιά. Εντυπωσίασα τον υπάλληλο, πιστεύω, εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που πρόκειται για μια παράσταση όπως έλεγες και εσύ, με πραγματικές κούκλες και ένα ολοκληρωμένο project. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι στο μέλλον να βρεθούμε ξανά μαζί. Και έτσι η ζωή σου να είναι γεμάτη με μαθήματα και παραστάσεις και πολλούς νέους ανθρώπους. Ωραία. Στάθη, τώρα σε φιλώ και να είσαι πολύ καλά, ρε. Αλκοολική έχω γίνει εδώ πέρα στην Αθήνα. Τσίπουρα από εδώ, τσίπουρα από εκεί, γεμίσαμε και τα αρίτιδα. Πώς θα βγούμε στις παραλίες, έχουμε και το χάρο εδώ πέρα να μας πάρει τη ζωή, να μας την πάρει, Χριστέ μου, κρασιά. Εδώ δεν τρέχει, τρέχει χαμένο. Πώς θα τραβάτε δυσμιστικά, δεν τρέχει το δυσμιστικό. Αυτή τραβάει. Δυσμιστικά. Ο Στάθης μας εδώ με το κοκκινάκι του πιπίνι. Mm-hmm.
σήμα εσύ. Αυτός δηλαδή να του δώσει σήμα. Καλησπέρα και ελπίζω να γράφει. Είναι η τέταρτη απόπειρα σε σταθερή κάμερα. Λοιπόν, Κουκλό Θέατρο, εργαστήρια Γιούσαγια, κατασκευή και εμψύχωση σε κούκλας, 2013-2014, με δάσκαλο τον γνωστό, άγνωστο Στάση Μαρκόπουλο. Θα ξεκινήσω από το πώς βρέθηκα εγώ στο Κουκλό Θέατρο. Εγώ βρέθηκα μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά στην οποία μετά από 15 χρόνια εργασίας έμεινα άνεργη. Οπότε είχα δυσάρεστα και αιχμηρά συναισθήματα, τα οποία συνεπάγονται μιας απόλυσης, και επιπλέον είχα και ένιωθα και αρκετή απογοήτευση για την έκβαση που είχε η κατάληψη στην ΕΛΤ μεταξύ των συναδέρφων μας. Χωρίς αυτό βέβαια να ακυρώνει τη χαρά και την ικανοποίηση που έχω για το γεγονός ότι βίωσα ένα τέτοιο εγχείρημα στη ζωή μου, ένα εγχείρημα στον εργασιακό μου χώρο. Κουβαλώντας λοιπόν, έχοντας όλα αυτά, το κουβαλώντας ακούγεται βαρύγρουπο. Έχοντας όλα αυτά λοιπόν τα συναισθήματα, επέλεξα συνειδητά να βρεθώ στο χώρο του κουκλοθεάτρου. Γιατί? Γιατί ήξερα ότι οι κουκλοπαίκτες στην Ελλάδα είναι πολύ δραστήριοι και ενεργοί. Δηλαδή ότι κάνουν συνέχεια πράγματα, συνεργάζονται μεταξύ τους και έχουν συμπαράσταση και αλληλεγγύη. Ήθελα λοιπόν να βρεθώ σε μια τέτοια κοινότητα η οποία θα μπορούσε να μου μαλακώσει όλα αυτά τα αιχμηρά συναισθήματα τα οποία κουβαλούσα. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθώ με το κουκλοθέατρο. Αυτό που μου αποκαλύφθηκε στην πορεία για το τι είναι κουκλοθέατρο είναι πραγματικά συναρπαστικό και γοητευτικό. Είναι αυτό το οποίο είναι το κουκλοθέατρο. Είναι ένας κόσμος άπειρος, πραγματικά άπειρος, δεν έχει όρια, έχει άπειρες δυνατότητες και έχει ελευθερία. Έχει ελευθερία στο να εξελίσσεται, έχει ελευθερία στο να πας μια παράσταση να την ταξιδέψεις. Έχει ελευθερία στο γεγονός ότι οι κούκλες, όταν ξεκινάς, εντάξει, το να φτιάξεις κούκλες και να τις δεις να υλοποιούνται, είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν μπορώ τώρα να το περιγράψω. Εγώ θέλω να σταθώ και να πω στο τι γίνεται αφού έχεις φτιάξει τις κούκλες και έχεις αρχίσεις να ασχολείσαι μαζί τους, να ζεις μαζί τους, το πώς ζωντανεύουν πραγματικά οι κούκλες, αυτονομούνται, αποκτούν δική τους υπόσταση και πραγματικά σε πηγαίνουν αυτές σε μέρη, σε δράσεις, τις οποίες μπορεί να μην τις έχεις καν φανταστεί. Έτσι λοιπόν το κουκλοθέατρο έχει ελευθερία και έχει και εξέλιξη και έχει και δυνατότητες απεριόριστες. Από τα πιο όμορφα πράγματα που άκουσα αυτή τη χρονιά ήταν αυτό που μας έλεγε συνέχεια Στάση, ότι στο κουκλοθέατρο όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί βέβαια να υπάρχει κάποιος για να τα φτιάξει. Και αυτό είναι αλήθεια, στο κουκλοθέατρο όντως όλα μπορούν να συμβούν. Όλα αυτά τα πράγματα σε κάνουν νιώθεις παιδί. Σε κάνει να νιώθεις παιδί γιατί ένα παιδί νιώθει μια ελευθερία. Νιώθει την ελευθερία της ζωής μπροστά του. Δεν υπάρχουν όρια. Και είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κουκλοθέατρο είναι μόνο για παιδιά. Κάθε άλλο. Το κουκλοθέατρο είναι για όλους, για όλες τις ηλικίες. Και επίσης κατάλαβα τι είναι αυτό το οποίο εμένα με συγκινεί στις κούκλες, που όταν βλέπω κάποιες κούκλες να παίζουν και να εμψυχώνονται πολύ ωραία, τι είναι αυτό που συγκινούμε και με κάνει να τα κρίζω. Και είναι πάλι αυτό το οποίο έχεις πει, ότι οι κούκλες έχουν δύναμη, έχουν μια δύναμη συμπυκνωμένη, ότι μια φιγούρα
από ξύλο, από ύφασμα, από χαρτοπολτό, καταφέρνει και συμπυκνώνει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη. Και επίσης το γεγονός ότι αντιστρέφει την πορεία της ζωής, θάνατος, ζωή, θάνατος, θάνατος, ζωή, θάνατος. Στο εργαστήριο περάσαμε πολύ όμορφα, μάθαμε πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια εγώ δυσκολεύτηκα διπλά γιατί δεν είχα καμία με καμία σχέση με εργαλεία, με κατασκευές, με το να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Γνώρισα υλικά, γνώρισα εργαλεία, γνώρισα πράγματα, γνώρισα ανθρώπους. Οι άνθρωποι που γνώρισα και συναναστρεφόμασταν κάθε Τετάρτη απόγευμα έως βράδυ με τσίπουρα, σκαρπέλα, πριόνια, σιδηροκορδέλες και όλα τα άλλα, κατσαβίδια, πρόκες, τα πάντα. Ήταν από τις πιο ωραίες παρέες που έχω κάνει. Και ένα άλλο πάρα πολύ όμορφο ήταν η πορεία προς την παράσταση. Η εκκίνηση, η ιδέα, η αρχή της ιδέας στο μυαλό του καθενός μας, η εξέλιξη, η κατασκευή και η παράσταση. Εκεί ένιωσα ότι μας έπαιρνες, ότι πραγματικά καθόσουν δίπλα στον καθένα και άκουγες και προσπαθούσες να καταλάβεις αυτό το οποίο συμβαίνει στο μυαλό του καθένα, ότι προσπαθούσες να καταλάβεις έτσι ώστε αυτό το οποίο είχε ο καθένας στο μυαλό του τελικά να μπορέσει να υλοποιηθεί, δηλαδή αυτό το οποίο θα βγει στο τέλος της παράστασης να πλησιάζει όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του. Εκεί ένιωθα ότι μας έπαιρνες από το χέρι και πηγαίναμε μία βόλτα στην ιστορία που είχε ο καθένας μας μέσα στο μυαλό του. Και πηγαίναμε όλοι μαζί, βόλτες, στις ιστορίες του καθενός. Έχω χάρη πραγματικά που έχω γνωρίσει το κουκλοθέατρο και εσένα. Ένα γλυκό τέρας, όπως έχουμε πει. Όπως έχουμε καταλήξει μετά από ένα χρόνο. Σου εύχομαι, Στάθη, να συνεχίσεις να είσαι δάσκαλος, γιατί πραγματικά σου αρέσει αυτό το πράγμα και επειδή έχεις αυτή την παιδική, είσαι φτιαγμένος από το υλικό που έχουν τα παιδιά, και να μην το χάσεις αυτό, να συνεχίσεις να το έχεις, και επίσης να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία σου. Πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για τα όνειρά του και τις επιθυμίες του. Σου εύχομαι λοιπόν να πραγματοποιηθεί και αυτή η επιθυμία σου, να κάνεις δηλαδή την Ακαδημία Κουκλοθεάτρου για παιδιά, και ελπίζω ένας από τους πρώτους μαθητές που θα έχεις να είναι ο ανεψιός μου Γιώργος. Ελπίζω να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε όλοι εμείς που γνωριστήκαμε, και εύχομαι σε όλους καλές κουκλοπαικτικές βόλτες. Φιλιά πολλά. Για να κάνουμε αυτά τα βιντεάκια
και να πούμε τις σκέψεις μας για αυτή τη χρονιά που περάσαμε. Εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ καλά και θέλω να πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Και η κούραση, αλλά και όλες οι δημιουργίες που κάναμε και τα πράγματα που μας έμαθε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε αγαπώ πολύ. Είσαι ο μπαμπάς μας, ο κουκλομπαμπάς μας, ο δάσκαλός μας και όλα αυτά τα γνωστά ξέρεις τώρα που λέμε εμείς εδώ. Για τις φωνές πες μας. Για τις φωνές. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε, τώρα εσύ φωνάζεις, πώς το κάνεις, φωνάζεις, αλλά δεν μαλώνεις πολύ λίγο, κάποιες φορές, άμα το παρακάνουμε, αλλά δεν φωνάζουμε, εντάξει, έτσι μη φωνήσουμε, γιατί φωνάζοντας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, πραγματικά, και τότε με το πόδι μου και... Ήταν πραγματική χαρά που ήμουν εδώ όλη αυτή τη χρονιά και το πρωινά και τα απογεύματα που κάνουμε τα κορίτσια αλλά και τα πρωινά που ήμασταν οι δυο μας ήταν όλα πάρα πολύ ωραία και έμαθα πάρα πολλά πράγματα σοβαρά. Δηλαδή θα το ξανακάνω ευχαρίστως. Λοιπόν, αυτά. Αύριο έχουμε ξεφόρτωμα. Πρέπει να μου πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τι ώρα να έρθω. Αυτά τα λίγα από μένα. Σε φιλώ γλυκά και καλές παραστάσεις, καλό καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε. Άλλωστε δεν χανόμαστε, δεν. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θέλω να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Και πραγματικά θέλω να ευχηθώ να συνεχίσω αυτό το εργαστήριο μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Για να βγουν πάρα πολλοί κουκλοπαίχτες από εδώ και να έχουν ακούσει όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας έχεις πει και θα συνεχίσεις να λες. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα έφτασε γύρω στον έφυγε που είναι το πέντε τριών. Η δικιά μου εκδοχή της Φασουλή είναι λίγο πιο, ας πούμε, διεθνής, δεν είναι ο αμοιβός ελληνικός Φασουλής, γιατί με δάσκαλοι μου ήταν Ισπανοί και έχω έτσι επιδέσει από διάφορους Φασουλίδες της Ευρώπης. Αυτό είναι που ονομάζουμε Γκαντόπουλα, είναι από τα πιο γνωστά είδη, είναι σαν τεχνική χειρισμού, από το τέρα μου δάσκαλο στο Κοκάλι, το άλλο στο Λεμίξ, το Λεμίχιο στο άλλο και τρία δάσκαλα στο Λεμίχιο. Οπότε αυτό μπορεί να κρατάει αντικείμενα με μεγάλη σταθερότητα και να έχει μια πιο μεγάλη ταχύτητα κάνει κινήσεις. Είναι παράσταση που παίζει πολύ κυνηγητό ξύλο κλπ. Δεν έχει μόνο. Είναι όλο κυνηγητά, η σκηνή είναι έτσι, ένα παραβάν, από μέσα και τελικά αγαπητοί. Ξέρετε που πέρα δίπως, έχει μέσα, είναι ο Φασουλής μια και ο χάρος από την άλλη. Επιτρέπεται ο χάρος σε μια παράσταση της κυκλοφέας μου. Ή πώς... Πλά επιτρέπεται, επιβάλλεται. Η κυκλοφέα που φτιάχτηκε για να παίρνουμε τη θάλασσα. Αλλήμον να το παίξει ο χάρος. Δηλαδή, το λέω με την έννοια αυτή απαραίτητα να υπάρχει χάρος. Όμως η κούκλα είναι ένα άψυχο πράγμα. Και από τα βασικά που... τα οποία ζητάμε από την κύκλα είναι να παίξει ακριβώς μεταξύ ζωής έμψυχου και άψυχου. Άρα το λοποχάρος πάει και έτσι κάπου.